Παπαδόπουλος έχει ανεβεί ψηλά για να το εκτελέσει. Προς το Γέζιτς, Παπαδόπουλος, κόβεται. Η μπάλα και πάλι στους φιλοξενούμενους, ένα τακουνάκι του Μανουσάκη. Προσπαθεί το σούτ, σώζει ο Σιαράβας, μεγάλη ευκαιρία στο σούτ του Ανιέτε. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία, ο Γέζιτς στην εκτέλεση. Out, πολύ καλή φάση αυτή. Στην επίθεση η αναγέννηση, σέντρα προς το χλωρό, δεν περνάει, ήταν ο Ρεπετσάς εκεί. Τρέχει και υπάρχει φάουλ πάνω στον Γίτα. Είναι και ο Μπουσινάκης εκεί. Μπουντούρι στα χέρια του Αποστολίδη που δεν ανησύχησε. Ανιέτε το 1-2, πάει να γίνει εκείνο ο Γέζιτς από πλάγια θέση. Στην κορυφή πήρε θέση ο Ισάκ εντωμεταξύ. Γέζιτς πιο πίσω, σε Ιμάν ένα γέμισμα. Ο Μανουσάκης, ο Ανιέτε κατεβάζει, κλείνεται. Έξω η μπάλα, Αναστασόπουλος στρώνει το σούτ του Σεϊμάν, out. Γκότοβος κρατάει, περνάει μπροστά για τον Ανιέτε. Γκουγκούδη σε καλύτερη θέση. Οικονόμου λάθος, καινούριο, θα δώσει το Γέζιτς. Γέζιτς πάει από πλάγια για να γυρίσει την μπάλα στα χέρια του Σιαράβα. Μπέρδεμα, η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ανιέτε, ο οποίος δεν μπόρεσε εκεί να κλέψει στη σύγχυση των παικτών της αναγέννησης. Δείτε ξανά. Ο Γέζιτς κάνει το γύρισμα. Ο Σιαράβας πέφτει μεν σωστά, αλλά δεν συγκρατεί την μπάλα. Και μετά ο Ισάκ είναι αυτός που δεν μπορεί. Για να δούμε. Ο Ισάκ που μπήκε με περισσότερη όρεξη στο δεύτερο ημίχρονο και είναι πιο επιθετική. Ο Χλωρός θα χάσει. Η προσποίηση του Ισάκ και το φάουλ στον Ανιέτε. Θα δει κίτρινη κάρτα ο Οικονόμου γιατί έδιωξε την μπάλα για καθυστέρηση. Κλώτησε την μπάλα εκεί που την είχε στήσει ο Ανιέτε. Πλασαριστά. Μανουσάκης για το Γέζιτς. Η σέντρα του σέρβου στο δεύτερο δοκάρι. Από κοντά ο Αναστασόπουλος με τα πόδια ο Ρόβας. Μεγάλη ευκαιρία για την νίκη. Από μηχανής θεός ο σέντερ μπακ της αναγέννησης. Και εδώ τώρα έχουμε φάουλ, αρχικό σφυρίγμα και ένα δεύτερο φάουλ. Ενώ είχε σταματήσει το παιχνίδι από τον Αναστασόπουλο, ο οποίος ζητάει συγγνώμη και ο Βάτσιος με τον Ανιέτε. Ψηλά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Σιαράβας δεν διώχνει. Έχει σφυριχτεί επιθετικό φάουλ όμως. Σωστά, το φάουλ το έκανε ο Μανουσάκης και πάμε στον Κώστα Κουντούλα. Χωρίς να κάνει φάση βέβαια, δεν έκανε ευκαιρία, αλλά είχε και έναν άχαρο ρόλο χωρίς ιδιαίτερη τροφοδοσία σήμερα. Πιο πίσω η μπάλα, Ρόβας, λάθος, παίρνει ο Τσίτας. Τσίτας ανοίγει το Ανιέτε, του σπάει την μπάλα. Ανιέτε από πλάγια, το γύρισμα δεν είναι καλό. Ο Ισπανός δεν τέλειωσε τη φάση. Τα αξιοποιούν οι αμυντικοί, γενικά η άμυνα θα έλεγα, της Νίκης Βόλου και δεν έχει κινδυνεύσει ουσιαστικά παρά αυτό το ανέβασμα των γηπεδούχων στο δεύτερο μικρό. Παλιά για τον Ανιέτε, τρύπα, δεν υπάρχει offside. Ανιέτε, πάει να περάσει, πέναλτι. Ή όχι. Για να δούμε. Τι έδωσε. Πέναλτι έχει δώσει, πέναλτι έχει δώσει. Αφού έδειξε τη σέντρα εξ αρχής. Δεν είχε σηκωθεί καμία σημαία. Τώρα πάνε οι παίκτες της Καρδίτσας να διαμαρτυρηθούν στο βοηθό. Στον Πρέντζα, νεύρα εκεί, γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι. Ο Βάτσιος, σε ένα λάθος της άμυνας, ξέφυγε ο Ανιέτε. Και τη στιγμή που πήγε στην περιοχή έπεσε, ο διαιτητής είπε πέναλτι. Για να δούμε λοιπόν από την άλλη κάμερα τώρα η παλιά. Καταρχήν δεν υπάρχει offside, έτσι είναι καθαρό. Φεύγει ο Ανιέτε πολύ γρήγορα. Εδώ ανατρέπεται ο Ανιέτε. Εδώ από μία ακόμη κάμερα πώς πάει ο Ρόβας επάνω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επαφή έξω από την περιοχή. Για να δούμε σιγά σιγά σε πάρα πολύ αργή κίνηση. Βλέπετε.
Εδώ υπάρχει μια επαφή στην αρχή πριν μπουν στην περιοχή. Και τώρα ο Ανιέτε. Ανιέτε πάνω από το τείχος στο δοκάρι. Να, η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την νίκη Βόλου. Η μπάλα δεν έφυγε, φύγει από την περιοχή. Τώρα έδιωξε και ο Γίτας μακριά σε κόρνερ. Απίστευτη ευκαιρία για την νίκη Βόλου. Αυτό είναι ο Μανουσάκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να προωθήσει στην εξέλιξη της φάσης. Δείτε ξανά. Στο δοκάρι από την εκτέλεση του Ανιέτε. Και μετά ο Μανουσάκης στο σουτ. Είναι ο Τζάνης που απομάκρυνε σε μια θαλασσοταραχή κυριολεκτικά στην άμυνα, στην περιοχή της ανακαίνησης. Και πάλι παλιά πλάγια, Ανιέτε. Κοφτή τρίπλα, δεύτερη, σουτ, Σιαράβα σώζει. Σε κόρνερ όμως. Ο Σιαράβας βέβαια συνεχίζει κανονικά. Μανουσάκης πολύ δυνατά στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα μένει πάλι στο δοκάρι και out από τον Ισάκ. Κρανιώτης έβγαλε για το Μίχο. Πάει να βγει στην κόντρα τώρα η αναγέννηση. Μίχος πιεζόμενος χάνει. Άφησε το πλεονέκτημα ο αδέτης. Ρεπετσάς. Το παιχνίδι δεν τέλειωσε. Ισάκ κάνει την κούρσα. Κοιτάει δίπλα του. Ζουλιώτης πλαγιομετωπικά out. Η corner out. Και τέλος το αγώνα, ισόπαλο χωρίς τέρματα το ντέρμπι. Ήταν το τελευταίο σφύριγμα από το Βάτσιο. Χαμόγελα μεν σφιγμένα από το Λουτσιάνο. Ο Ρεπετσάς τα λέει με το διαιτή, αλλά λόγω διαμαρτυριών θα δει και κίτρινη κάρτα. Μετά τη λήξη έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Διαμαρτυρίες τώρα από τους φιλοξενούμενους. Η κίτρινη λοιπόν στο Ρεπετσά είναι μια από τις τελευταίες αποφάσεις του Βάτσιου. Το παιχνίδι βρίσκεται, έχει τελειώσει ήδη, αλλά ο κόσμος δεν απομακρύνεται, ούτε οι ποδοσφαιριστές τώρα είναι παίκτες της νίκης που διαμαρτύρονται προφανώς για την φάση εκείνη που πήρε την απόφαση του πίσω ο διαιτής και από πέναλτι σφύριξε φάουλ.